Συναγωνιστές και συναγωνίστριες, βρισκόμαστε εδώ αντιπροσωπεία του Διοικητικού Συμβουλίου του Εμπορικού Συλλόγου και είμαι εξουσιοδοτημένος να σας διαβάσω το ψήφισμά μας. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού Συλλόγου Πρέβεζας στηρίζει τον αγώνα των αγροτών και τα δίκαια αιτήματά τους, όπως αυτά εκφράζονται από το πλαίσιο του πανελλαδικού συντονιστικού των μπλόκων. Δεν αισθανόμαστε απλά αλληλέγγυοι, αλλά συναγωνιστές, καθώς αντίστοιχη επίθεση με αφορμή τις ίδιες αιτίες δέχονται και οι μικροί έμποροι που εκφράζονται στο σύλλογό μας. Όπως επιδιώκουν τη συρρήκνωση των μικρών αγροτών και τους εξαναγκάζουν να εγκαταλείψουν την παραγωγή, έτσι οδηγούν εκατοντάδες χιλιάδες μικρούς αυτοαπασχολούμενους, μικρούς εμπόρους στο κλείσιμο των καταστημάτων τους και στην ανεργία. Καμιά εξέλιξη, καμιά μεταρρύθμιση δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή όταν θυσιάζει τόσους πολλούς για τα συμφέροντα τόσων λίγων. Η επίθεση που εξαπολύει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ μέσα από το ασφαλιστικό και το φορολογικό έρχεται να υλοποιήσει τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι κομμένες και ραμμένες στα μέτρα των μεγάλων αγροτικών επιχειρήσεων, των τραπεζών, των μονοπωλίων. Είναι αυτοί που επέλεξαν για να κάνουν τη βρώμικη, που τους επέλεξαν για να κάνουν τη βρώμικη δουλειά που δεν μπόρεσαν όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Δεν είναι τυχαίο ότι από την πρώτη στιγμή έχουν την αμέριστη στήριξή τους. Από κοινού σχεδιάζουν τον τρόπο για να τσακίσουν τις αντιστάσεις των λαϊκών στρωμάτων, για να μας αναγκάσουν να συμφωνήσουμε να θυσιαστούμε για τα κέρδη τους. Στην προσπάθειά τους αυτοί έχουν συμμάχους και αρκετούς που σήμερα εμφανίζονται να αντιδρούν, που στην ουσία όμως με τις τάσεις τους και τις προτάσεις τους υπονομεύουν τον αγώνα της φτωχής αγροτιάς και των μικρών εμπόρων, βάζουν από το παράθυρο την πολιτική κυβέρνηση Ευρωπαϊκής Ένωσης που μας αφανίζει. Πρόκειται για όλους αυτούς που δηλώνουν ότι αποδέχονται την ΚΑΠ, που αποδέχονται το διαχωρισμό σε κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, που εκφράζουν τους μεσαίους και μεγάλους εμπόρους που δρούν συμπληρωματικά των μονοπωλίων. Είναι οι πρόθυμοι να συνδιαλλαγούν με την κυβέρνηση που παραζερεύουν μόνο το κομμάτι των μέτρων που τους θίγει και στην ουσία αποδέχονται τα μέτρα που μας αφωνίζουν. Στον κοινό μας αγώνα στις 4 του Φλεβάρη έχει μεγάλη σημασία για την απόκρουση της επίθεσης που δεχόμαστε. Στη Συμμαχία των Μονοπωλίων Ευρωπαϊκής Ένωσης Κυβέρνησης αντιτάσσουμε τη δική μας λαϊκή συμμαχία που την οικοδομούμε αναδεικνύοντας αλλά και χτυπώντας τις πραγματικές αιτίες των προβλημάτων μας. Δηλώνουμε για άλλη μια φορά αλληλέγγυοι στον αγώνα σας και να είστε βέβαιοι ότι θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να τον στηρίξουμε τόσο ηθικά όσο και υλικά αν χρειαστεί. Αγρότησες, αγρότες, η Ένωση Πυρεσβεστών Ηπείρου και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πυρεσβεστών Ελλάδος συντάζεται στο δίκαιο αγώνα σας για ένα καλύτερο αύριο, το δικό σας και των παιδιών μας. Ήδη οι ομοσπονδίες οι δικές μας έχουμε ξεκινήσει τον αγώνα, το δίκαιο αγώνα όπως όλοι οι εργαζόμενοι, για να μην περάσει αυτό το ασφαλιστικό έκτρωμα. Εχθές είχαμε τη δεύτερη πορεία στη Θεσσαλονίκη και 5 Φεβρουαρίου την Παρασκευή έχουμε τη μεγάλη κινητοποίηση μαζί με όλα τα άλλα τα σώματα ασφαλείας στην Αθήνα. Είμαστε δίπλα σας, γιατί δεν υπάρχει οικογένεια πυροσβέστη που να μην έχει έναν αγρότη μέσα. Ο πρωτογενής τομέας της Ελλάδας είναι ο αγροτικός τομέας. Εσείς παράγετε και εσείς μπορείτε να επανακάμψετε αυτή την οικονομική δυσχερία που βρισκόμαστε. Είμαστε δίπλα σας και θα είμαστε πάντα δίπλα σας. Έτσι κι αλλιώς το έργο της πυροσβεστικής είναι να είναι δίπλα στον πολίτη. Σε όποιον δίκαιο αγώνα γίνεται από οποιοδήποτε σωματείο, οι πυροσβέστες θα είναι δίπλα και συζητάμε κι εσείς να είστε δίπλα σε εμάς για να μπορέσουμε να έχουμε ένα καλύτερο αύριο για τα παιδιά μας και για όλους μας. Ευχαριστώ, καλό αγώνα εύχομαι και να είμαστε όλοι στα μπλόκα και στον δρόμο.